Σφοβίες σου, πόσο τι δύσκολο γίνεται ήταν αυτό. Με τις φοβίες σου, σε ακούσαμε στο βίντεο, στο εισαγωγικό, ότι έχεις. Πήγαινε πάλι. Τι ήταν, υψοφοβία. Υψοφοβία, αραχνοφοβία. Αραχνοφοβία. Φοβάμαι το σκοτάδι. Παναγία μου, κάτι που δεν. Γιατί δεν είπες τι δεν φοβάσαι. Τι δεν φοβάμαι. Δεν ξέρω. Φοβάμαι κουλά πράγματα. Εδώ να ξέρεις, έχει γίνει έτσι ένα θεματάκι και θα σου πω γιατί. Από τη μία στο πέμπτο επεισόδιο, αν θυμάμαι καλά, έπεσε από την Τζουλήθρα. Μετά σε ένα άλλο επεισόδιο που ήμουν και εγώ παρούσα εκεί, αν θυμάσαι, ναι. στο Πασχαλινό, που είχε Τσουλήθρα, έπαθες κρίση πανικού. Mm-hmm. Την οποία την είχες ξαναπάθει και σε ένα άλλο παιχνίδι, πάλι ήμουν παρούσα. Στο ρεπεράζ, όταν σας το εξηγούσαν, χρειάστηκε πάλι να σου συμπαρασταθούν mm-hmm. λιγάκι περισσότερο και οι παίκτες σου, γιατί πάλι έπαθες μια κρίση πανικού. Από την άλλη, την ίδια ώρα στην Ελλάδα, αφού βλέπαμε τους τεταπάνικα κατάξει που είχες, κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο κάποιες φωτογραφίες από προηγούμενη συνεργασία που είχες, ξέρω εγώ, με τον Αντένα, mm-hmm. όπου στο πλαίσιο κάποιων αποστολών φαινόταν να κάνεις και νεροτσουλήθρες και κάποιες άλλες δοκιμασίες που είχαν από. Ξέρεις, γινόντουσαν σε ύψος. Ναι. Και με το τελειωτικό το χτύπημα, το zipline. Που τελικά το κατάφερες και το έκανες, ενώ. Σε κάποια παιχνίδια πάτε σε κρίση πανικού λόγω του ύψους, π.χ. Ναι. Τι γίνεται εκεί. Τι γίνεται. Πού είναι η αλήθεια. Λάουρα Νάγκης. Γιατί. Κοίταξε. Δεν έχω πάθει μόνο μία φορά φανερά κρίση πανικού. Αυτό μου το έχουν πει κιόλας ότι μία φορά φάνηκε. Έχει γίνει και κάποια στιγμή σε προηγούμενα. Στη συγκεκριμένη πίστα έχει ξανασυμβεί κιόλας, επειδή η πίστα κιόλας, σαν πίστα, μου έχει δημιουργήσει θέμα. Και δεν με τρόμαζε τόσο πολύ και το κατέβασμα, παρά το ανέβασμα, γιατί ήταν κάτι τέλος πάντων. Το θέμα τι είναι. Ναι, φοβάμαι τα ύψη. Φοβάμαι όμως και κάποια πράγματα που αισθανόμουν εκεί. Ότι δεν θα με κρατάγαν τα χέρια μου, ότι θα έπεφτα, θα χτυπούσα. Μπορεί να ήταν και ακόμα πιο βαθύ το ψυχολογικό το κομμάτι, ότι ίσως να μην μπορούσα να καταφέρω να στηρίξω και να βοηθήσω την ομάδα μου και κάπως έτσι να γίνει. Έχει και σημασία κιόλας, ας πούμε, και στο κομμάτι του zipline. Εννοείται και εκεί φοβόμουν και μάλιστα όταν μπήκα τελικά και στην διαδικασία και το έκανα και πήγα να φτάσω την πρώτη φορά στην απέναντι πλευρά, ξανακυλάω πίσω και κόντεψα και εκεί πάλι να πάθω την κρίση μου και σκεφτόμουν πολύ έντονα τα λόγια της Σόφης, γιατί και η Σόφη και εκεί πάλι σαν γιόγκι μου εξήγησε πώς να το αντιμετωπίσω κάπως αυτό, βλέποντας τη θάλασσα, αλλάζοντας την εικόνα, όχι κοιτώντας κάτω και να συνειδητοποιήσει ότι είμαι αυτή τη στιγμή κρεμασμένη στη μέση στο πουθενά και τρέγα γύρευε και δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα. Δηλαδή θα μου ερχόταν εκείνη τη στιγμή να κόψω το σκηνή, να πέσω κάτω να τελειώσω. Και σκέφτηκα κάτι άλλο και κάπως έτσι έγινε αυτό. Αυτό δεν τα πάθαμε όταν έκανε το ρεπορτάζ αποστολών στην εκπομπή που εργαζόμουν. Εννοείται, φοβόμουν. Είχαμε δει την νεροτσουλήθρα και ένα άλλο που ήταν σαν το wrecking ball της, σε μια μπάλα πάνω. Το wrecking ball